Από τις πρώτες εικόνες, το τηλεοπτικό συνεργείο συνειδητοποίησε ότι δεν πρόκειται για μία ακόμη αυτοσχέδια χωματερή με χαρτόκουτες στην προκειμένη περίπτωση, αλλά ότι συμβαίνει κάτι διαφορετικό, καθώς διάσπαρτα υπήρχαν καρέκλες, παντόφλες και σακούλες με πρόχειρο φαγητό. Οι αρχικές υποψίες επιβεβαιώθηκαν. Λίγη ώρα αργότερα κάνει την εμφάνισή του ο κύριος Γιώργος, ο οποίος έχει στεί στο σπιτικό του στις Χαρτόκουτες, όπου διαμένει εδώ και 40 μέρες και όποτε καιρικές συνθήκες είναι καλές. Υπάρχει ανθρωπιά. Μάλιστα, κύριε μου. Οι άνθρωποι είναι ευσεβείς, ευγενικοί, καλοί άνθρωποι. Σας βοηθάνε κάποιες φορές. Μάλιστα, βέβαια. Μου παίρνουν φαγητό, Χαρτόκουτες, τις έχω βάλει εκεί. Για αστεία από τον ήλιο, αν θα πρόσωπα καμιά φορά εκεί, κατάλαβε. Επί 35 χρόνια διέμενε στην Γερμανία, όπου και εργαζόταν. Όμως, λόγω προβλημάτων υγείας, δεν μπορούσε πλέον να εργαστεί και έτσι επέστρεψε στο Ηράκλειο, όπου διαμένει τα τελευταία 14 χρόνια. Ήμουνα 35 χρόνια στη Γερμανία και είχα δύο καφενεία. Ναι, δεν είχα στη Γερμανία και δεν είχα Τούρκους πελάτες, αυτοί είναι θεριακλείδες. Και ήταν μέσα στο καφενείο ένα σύννεφο από νοικοκυριά που καπνό. Έχετε άλλη οικογένεια στις συγγενείς? Στη Γερμανία είναι η πρώην γυναίκα μου με το γιο μου το Γιάννη. Με βοηθάει και η αδερφή μου και με φαγητό. Η πρόνοια στηρίζει τον 63χρονο, ενώ στο πλευρό του βρίσκεται η αδελφή του και αρκετοί πολίτες οι οποίοι του προσφέρουν φαγητό. Ενώ τις βροχερές μέρες βρίσκει καταφύγιο σε συγγενικό του σπίτι. Προχειρός είναι καλός. Μπορείτε δηλαδή να κοιμένετε εδώ? Ναι, μόλις αλλάξει ο καιρός θα πάμε. Παίρνετε κάποια σύνταξη? Με βοηθάει η πρόνοια. Σας βοηθάει η πρόνοια. Οπότε εξασφαλίζετε κάποια χρήματα? Ναι, κάποια πιάτα φαγητού. Ο κόσμος, ο λαός της Κρήτης είναι ένας ευγενικός, ευσεβής, καλός λαός. Κανένα παράδειγμα. Βοηθάνε πάρα πολύ, χαιρετάνε με ευγένεια, με χαρά.